Να ξεκινήσουμε, κύριε Λεχουρίτη, με τον μποϊκοτάζ, το οποίο πέρασε μία εβδομάδα. Ολοκληρώθηκε αυτή η εβδομάδα που είχατε προαναγγείλει, που είχατε ανακοινώσει ότι θα γίνει μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Να μας πείτε τι είχαμε από όλη αυτή την κίνηση, από αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος δηλαδή ανταποκρίθηκε, τουλάχιστον αυτοί που γνώριζαν ότι υπάρχει μποϊκοτάζ, συμμετείχαν στην όλη διαδικασία και δεν αγόρασαν τίποτα. Ούτε τυροκομικά, ούτε γάλατα, ούτε τυριά, ούτε γιαούρτι. Απολύτως απήχαν από την αγορά αυτών των προϊόντων. Έχουμε κάποια εικόνα πόσο στοιχεία... μείωση είδαμε σε αυτά, στις αγορές. Κυρία Φόσκολου, στοιχεία ακόμα δεν έχουμε. Mm-hmm. Θα δούμε στην πορεία πώς θα τα βγει. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίθηκε, όπως είπα, στο κάλεσμά μας. Και εκείνα που είχαν μεγάλη απήχηση ήταν τα τυροκομικά, φέτα, σκληρά τυριά, λιγότερο το γάλα και πιο λίγο το γιαούρτι. Η επικοινωνία πήγε τέλεια όσο μπορούμε από το μέτρο το δικό μας και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν δώσουν κάποια αποτελέσματα το ILK. Ναι. Πάντως οι κτηνοτρόφοι που γκρίνιαζαν ότι τους κόψατε, τους προκαλέσετε πρόβλημα με τον μποϊκοτάζ, και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι μαθαίνουμε ότι πάτε και σε δεύτερο μποϊκοτάζ. Τι και πότε? Κύριε Νιφλή, εάν δεν ξεκινήσουν να πέσουν οι τιμές, εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουμε τον μποϊκοτάζ συγκεκριμένα προϊόντα και θα καλούμε σε κάποια δεδομένη στιγμή, ίσως μετά από 15-20 μέρες, να μην καταναλώνουν γάλατα τα οποία έχουν τιμή πάνω από 1,20, να μην καταναλώνουν φέτα όταν η τιμή της είναι πάνω από 10, το πολύ 11 ευρώ. Και βεβαίως το ίδιο θα συμβεί και για τα υπόλοιπα τυριά, όπως σκληρά τυριά πάνω από 13,5 ευρώ. Εδώ το νέο μποϊκοτάζ πότε είναι και σε ποια προϊόντα αφορά? 28 του μηνός, μετά την καθαρά Δευτέρα, ξεκινάμε μποϊκοτάζ εναντίον των οσπρίων και ζυμαρικών. Όσπρια και ζυμαρικά, λοιπόν, από την επόμενη εβδομάδα. Εκεί θα τα δούμε από την επόμενη Δευτέρα. Τι εντοπίζετε εκεί, τι τιμές εντοπίζετε εκεί και γιατί το μποϊκοτάζ? Ναι. Θα σας πω. Ένα κιλό φακές πέρσι, το Γενάρη, είχαν περίπου 1,5 ευρώ. Ναι. Σήμερα ένα κιλό φακές έχουν από 3,5 έως 4 ευρώ. Και μιλάμε εγχώριες φακές, έτσι. Μάλιστα. Εάν υπολογίσουμε και τις εισαγόμενες που είναι από τον Καναδά, από την Κυρκυζία, από την Πολωνία, και καταλαβαίνετε πόση διαφορά τιμής υπάρχει. Τόσο μεγάλες αυξήσεις ακόμα και στα όσπρια? Γιατί βλέπουμε αυξήσεις, ρωτήστε την ασχροκέρδεια, μην ρωτάτε εμένα. Ναι. Άρα είναι καθαρά θέμα μόνο ασχροκέρδειας. Εδώ, παιδιά, όμως το θέμα είναι το εξής, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον κύριο Λεχουρίτη. Δηλαδή, ασχροκέρδεια έχουμε εντάξει να ρίξουμε, θα πω εγώ, το ανάθεμα στο σούπερ μάρκετ ή στα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Εδώ, πριν φτάσει στο σούπερ μάρκετ όμως το προϊόν, έχει ακολουθεί μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή, το προϊόν ξεκινάει από τον παραγωγό, από οποιονδήποτε, τον κτηνοτρόφο, και πηγαίνει και παίρνει υπερβολικές, θα πω εγώ, αυξήσεις. Αυτό, κύριε Λεχουρίτη, ελέγχεται κάπου? Γιατί καλώς το έχουμε βρει όλοι μας. Δεν υπερασπίζουμε όποιον εσχροκερδίζει στα σούπερ μάρκετ. Αντιθέτως. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μόνο αυτό τελικά? Κύριε Νιφλή, εμείς ως ΙΝΚΑ ζητάμε να μπουν ελεκτικοί μηχανισμοί από το κράτος κοστολογίου. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη λιανική, πόσο έχει ένα προϊόν, και πηγαίνοντας προς το χωράφι, προς τον παραγωγό, να δούμε τελικά τι συμβαίνει. Ποιος είναι? Εμείς δεν τα βάζουμε ούτε εναντίον του σούπερ μάρκετ, ούτε εναντίον των παραγωγών, ούτε εναντίον κανενός. Λέμε την πραγματικότητα, λέμε με την εικόνα της αγοράς. Αλλά καταγράφεται η πραγματικότητα όταν βλέπουμε ότι να, η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι τόσο? Που ξαναλέω, υπάρχουν πολλές φορές που έχει εντοπιστεί ισοκέρδεια, αλλά σε όλη τη διαδρομή έχει παρακολουθηθεί το προϊόν, η πορεία του? Μα όταν, ελέγχεται. Όταν βγαίνουν οι παραγωγοί, κύριε Νιφλή, και το ξέρετε πολύ καλά, έχετε κάνει ρεπορτάζ, και λένε πουλάμε το μήλο 20 λεπτά στο χωράφι, και φτάνει στον καταναλωτή 1,85, έστειλα και φωτογραφίες, 1,92 ευρώ. Αυτή η μεγάλη απόκτηση τιμής, κάποιος την καρπούνται. Ποιος την καρπούνται? Το λιανεμπόριο, ο χοντρέμπορας ο ένας, ο χοντρέμπορας ο δεύτερος, ο χοντρέμπορας ο τρίτος? Πού τελικά χάνεται το παιχνίδι? Αυτό ζητάμε από την πολιτική. Αυτό το θέμα. Να βγάλει τους μηχανισμούς και θέμα. Να ελέγξει την αγορά.